Δύο λόγια πριν κόψουμε την πίτα και πριν μοιράσουμε τα ατομικά που υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ σε μια εκδήλωση κοπής πίτας σε μια άσχετη περίοδο. Δεν είναι ούτε προεκλογική, ούτε έχει κάποιο προεκλογικό στόχο. Αυτή η δημοτική ομάδα είναι συνέχεια μιας ομάδος που από το 2006 παρεμβαίνει στα αυτοδιοικητικά πράγματα του τόπου. Τότε στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, μετέπειτα στο Δήμο, ξανά το 10, το 11 και ξανά το 14. Μαζί μας είναι και κάποιοι φίλοι μας, κάποιοι άνθρωποι που σε αυτή την πορεία ήταν δίπλα μας, ήταν κοντά μας, βοήθησαν με τον τρόπο τους για το καλύτερο αύριο των Γερβανών. Δεν κάνω προσφωνήσεις, ενδεσιμότατε μόνο εσάς, σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ και το σεβασμιότατο που σας έστειλε εκπρόσωπο. Υπάρχουν βέβαια αρκετοί θεσμικοί και άλλοι παράγοντες, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός να αναφέρουμε αυτό. Θα παρακαλούσα όμως την προσοχή σας για κάτι. Εμείς είμαστε εδώ για να συμμετέχουμε για το καλύτερο γίγνεσθε των Γερβενών και των Γερβενιωτών, για να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής όλων μας. Να έχουμε θετική παρέμβαση και αυτό κάνουμε. Για πρώτη φορά έχουν ψηφιστεί προϋπολογισμοί. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση για να την κάνουμε. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε θετικά. Δεν θα κάνουμε καμία κριτική, γιατί δεν είναι αυτή η ώρα να κάνουμε κριτική για ελλείψεις, για παραλήψεις, για χαμένες ευκαιρίες, για οτιδήποτε άλλο. Εμείς με τη στάση μας, τη θετική πάντα στάση μας, θα παρεμβαίνουμε με ό,τι θεωρούμε σωστό για το καλύτερο των Γερβανών. Το δείξαμε με την υπεύθυνη στάση μας στο μεταναστευτικό, που δεν προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε ευκαιριακά κάτι. Οι παρεμβάσεις μας έχουν να κάνουν με τη στήριξη του τόπου μας, με τη στήριξη των Γερβενών. Αυτό θα κάνουμε και στην πορεία. Είμαστε παρόντες στα δρόμενα, είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει. Έχουμε άποψη για το τι συμβαίνει στον τόπο μας και θα έχουμε άποψη. Θα είμαστε θετικοί, ένας θετικός παράγοντας και καταλήτης στα δρόμενα του τόπου. Δεν θα κρυφτούμε από τίποτα, δεν θα διστάσουμε να πάρουμε θέσεις, θετικές ή αρνητικές, και δεν θα είμαστε ψηλά στο βουνό, όπως κάποιοι άλλοι κάνουν κατά καιρούς, για να πυροβολούμε, για να κριτικάρουμε, για να καταστρέφουμε ό,τι έχει δημιουργηθεί σε αυτόν τον τόπο. Στο κάτω-κάτω θα κάνω μια αναφορά εδώ στον Δήμαρχο, με τον οποίο πρώτη φορά πολιτεύτηκα το 1998. Όλοι προσθέτουν, όλοι προσπαθούν για το καλύτερο. Όλοι έχουν βάλει ένα λιθαράκι. Άλλος παράγει μια μελέτη, άλλος την υλοποιεί, άλλος δρομολογεί κάποια πράγματα, εντάσσει κάποιες δράσεις από ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα. Ο καθένας προσπαθεί να προσφέρει. Και κάθε συμβούλιο αυτό το ρόλο, αυτό το σκοπό, αυτό παίζει. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Μην ενοχλούνται λοιπόν κάποιοι, γιατί συζητάμε, γιατί έχουμε άποψη, γιατί παρεμβαίνουμε. Με όλα τα λάθη μας, με όλες τις δικές μας παραλήψεις, αλλά θεωρώ ότι οφείλουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τιμήσουμε ένα κομμάτι μεγάλο των Γερβενιωτών, το 43% αυτό που αποτυπώθηκε και μας έδωσε την εντολή να είμαστε παρόντες σε αυτά τα τοπικά δρόμενα, να κριτικάρουμε, αν θέλετε, μερικές φορές δεικτικά, να στηρίζουμε φυσικά παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με το καλό του τόπου και φυσικά να είμαστε δίπλα και κοντά στην καθημερινότητα και στον συμπολίτη μας. Βεβαίως, εδώ θα τονίσω ότι δεν πρέπει κάποιοι να εκλαμβάνουν ως ανδυναμία την θετική διάθεση και προσφορά. Δεν πρέπει να εκλαμβάνουν ως ανδυναμία αυτά τα οποία σπεκουλάρουν, και τους αρέσει να το λένε, κατά καιρούς, και να βγάζουν διάφορα ζητήματα. Πολύ σύντομα θα κριθούν οριστικά και τελεσίδικα από τη δικαιοσύνη και να είναι βέβαιοι ότι αυτές τις χειροπέδες που προσπαθούν να βάλουν στα χέρια μας θα τις έχουν στα δικά τους. Πολύ σύντομα. Να είναι βέβαιοι και σίγουροι
ότι έχουμε εμπιστοσύνη, ξέρουμε πολύ καλά τι έχει γίνει και τι κάνουμε. Εμείς θα είμαστε παρόντες. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τίποτα στην τύχη, δεν πρόκειται βεβαίως να κατηγορούμε για να κατηγορούμε. Θα είμαστε παρόντες με θετική κρίση. Μία παράκληση προς όλους μας. Υπάρχουν θέματα και υπάρχουν ζητήματα. Να τα βλέπουμε καλόπιστα και θετικά. Έτσι προσπαθούμε κι εμείς. Όσο και αν βλέπουμε άλλες διαθέσεις. Θεωρώ ότι κατά βάθος όλοι αυτό προσπαθούν. Όλοι θέλουν να κάνουν το καλύτερο. Και εμείς με αυτή την κοπή της πίτας, πέρα από το καλή χρονιά για το 2017 που έρχεται, παρότι είναι δύσκολες εποχές, παρότι πραγματικά είναι δύσκολες ημέρες, εμείς θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Θα είμαστε κοντά και δίπλα στους γρεβενιώτες και στην καθημερινότητα, θα είμαστε κοντά και δίπλα σε όποιον το έχει ανάγκη και σε όποιον το χρειάζεται, με θετικές παρεμβάσεις, με ουσιαστικές παρεμβάσεις, με παρεμβάσεις που θα φέρουν όσο πιστεύουμε, όσο μπορούμε, το χαμόγελο ξανά στα χείλη όλων μας. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία μπορούμε και μέσα από το Δήμο και μέσα από τη Δημοτική Αρχή και μέσα από τα τοπικά δρόμενα να δημιουργήσουμε αυτές τις συνθήκες που θα φέρουν το χαμόγελο σε όλους μας, που θα φέρουν μια νότα αισιοδοξίας. Θα κλείσω με αυτό, τονίζοντας για μια ακόμη φορά, είπα δεν είμαστε για να κουράσουμε, είμαστε εδώ για να ανταλλάξουμε απόψεις, να βρεθούμε, να πούμε δύο πράγματα που έχουν να κάνουν με τα γρεβενά μας, με τον τόπο μας. Ενδεχομένως, επειδή εδώ υπάρχει μια εκπροσώπηση από και τα 62 τοπικά διαμερίσματα και από όλα τα σημεία του Δήμου μας, αλλά και να ευχαριστήσω τον φίλο τον Γιάννη τον Αναγνώστου κατά εξαίρεση που έκανε τον κόπο να έρθει από τη Δεσκάτη εδώ και μας θυμάει. Και με την το Δήμο έχουμε αγκαστεί συνεργασία και θα έχουμε και είναι φίλοι μας και μας ενώνει το κοινό καλό. Εδώ λοιπόν να πω ότι θα είμαστε εδώ, θα είμαστε δίπλα, θα είμαστε κοντά στην καθημερινότητα, κοντά στον πολίτη, όσο και αν ενοχλεί, το τονίζω και μια ακόμη φορά αυτό, θα είμαστε παρόντες. Επίσης, να διαβεβαιώσω ότι η δημοτική ομάδα που εκπροσωπεί στο Δημοτικό Συμβούλιο δίνει αγώνες και μάχες παντού, βεβαίως σε συνεργασία με όλους που πλαισίωναν αυτή την προσπάθεια. Δυστυχώς, κάποιοι αποφάσισαν να είναι λιγότεροι δικοί μας, περισσότεροι κάποιοι άλλοι. Παρ' όλα αυτά, όλοι θα προσπαθούμε για το καλύτερο. Όλοι θα προσπαθούμε για το καλύτερο των γρεβενών. Εύχομαι καλή χρονιά, εύχομαι δημιουργία για όλους μας, να εκπληρωθούν οι στόχοι μας, να μπορέσουμε να δούμε καλύτερες μέρες και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, θα δούμε καλύτερες μέρες, ό,τι και να γίνει. Να σας ευχαριστήσω και μια ακόμη φορά για την παρουσία σας και βεβαίως να πω ότι στην μεγάλη πίτα που θα πάρουν οι εκλεγμένοι και φυσικά η Εκκλησία μας, ο Σεβασμιότατος, που θα στείλουμε και εκεί ένα κομμάτι, υπάρχει ένα βιβλίο του κυρίου Παπαδημητρίου. Ευχαριστώ, Δημήτρα. Από τις σελίδες ιστορίες των γρεβενών και στα ατομικά που θα πάρετε υπάρχει για μένα το πιο ολοκληρωμένο λεύκομα που αφορά την ιστορία των γρεβενών, του Βαγγέλη του Νικόπουλου. Καλή τύχη, καλή χρονιά, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ όλους.